Δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάμε από τα Χανιά που ήμασταν στο προηγούμενο μέρος να συνδεθούμε με το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Συνεχίζουμε να καταγράφουμε όμορφα και ωραία πράγματα τα οποία γίνονται στις πόλεις μας τις ημέρες αυτές, με αφορμή φυσικά και την εορταστική περίοδο, τα χριστουγεννιάτικα μπαζάρ, τα οποία δεν είναι λίγα. Προσπαθούμε κι εμείς έτσι λίγο να τα... ένα-ένα να τα φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή και πάμε να δούμε για το Σύλλογο Ηλιαχτίδα, τον γνωρίζετε το Σύλλογο Ηλιαχτίδα, το οποίο μας καλεί στο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ του, στο κέντρο του Ηρακλείου. Πάμε από ευθεία σύνδεση λοιπόν, να πάρουμε εικόνα εκεί που μας περιμένει μια εθελόντρια της Ηλιαχτίδας, η κυρία Μαρία Κουρουγιαβούρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Χρόνια πολλά. Να πούμε ότι είναι οι εορταστικές αυτές οι μέρες, στις οποίες όλοι εσείς οι εθελοντές δίνετε το παρόν, αδιάκοπα το παρόν, στα περίπτερα, στα χριστουγεννιάτικα παζάρ. Ακριβώς. Λοιπόν, πού σας βρίσκουμε, πού βρίσκεστε. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και για τη φιλοξενία σας. Είμαστε φέτος στην πλατεία του Αγίου Τίτου, ακριβώς στην εκκλησία απ' έξω, με διάφορα πραγματάκια, χειροποίητα από τους εθελοντές μας. Mm-hmm. Περιμένουμε όλο τον κόσμο. Εμείς παίρνουμε ήδη εικόνα μας και να μας... από τον συνάδελφο του Στέλιο το Χανιωτάκη και βλέπουμε αυτές τις πολύ όμορφες δημιουργίες. Είναι δικές σας δημιουργίες, έτσι, είναι χειροποίητα όλα. Ναι, όλα. Όλα είναι χειροποίητα, εκτός τις κούπες μας και τα ημερολόγια μας και την ατζέντα μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι χειροποίητα από τους εθελοντές μας, που έρχονται με πάρα πολύ αγάπη και μεράκι κάθε χρόνο και μας βοηθούν για να υλοποιηθεί όλο αυτό το έργο της Ηλιαχτίδας. Ένα έργο το οποίο είναι αδιάκοπο και εκείνο, κυρία Κουρουγιαβούρη, και... κάνετε πολλά. Ακριβώς. Και μικρά παιδιά να χαμογελάνε, και αυτό είναι ανεκτήμητο, έτσι. Βέβαια, εννοείται. Mm. Προσπαθούμε κι εμείς όσο μπορούμε να δώσουμε αυτή έστω τη λίγη χαρά στα παιδιά και την ελπίδα πάνω απ' όλα, ότι όλα θα πάνε καλά. Στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Ναι, γιατί είναι παιδάκια τα οποία δοκιμάζονται, που έρχονται να αποδείξουν από πολύ μικρή, έτσι, από πολύ μικρή ηλικία και από πολύ νωρίς στη ζωή τους, ότι πρέπει να μάθουν να μάχονται, και το κάνουν όμως, και το κάνουν ηρωικά. Βέβαια. Μπαίνουν στα βαθιά από πολύ μικρή ηλικία, η αλήθεια είναι. Ναι. Και εμείς όσο μπορούμε προσπαθούμε να τους το κάνουμε όσο πιο ανώδυνο, όσο πιο εύκολο και όσο πιο χαρούμενο γίνεται. Mm-hmm. Όλο αυτό που περνάνε, γιατί είναι πολύ δύσκολο, ειδικά για τα παιδιά. Πόσο σημαντικό είναι για τους εθελοντές όμως να μπορούν να στηρίξουν αυτή πολύ την προσφορά, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό που κάνετε. Δεν είναι εύκολο, αλλά ο εθελοντής, όλοι μας οι εθελοντές έχουν πείσμα, έχουν θέληση, και από το λίγο χρόνο που τους μένει τον αφιερώνουν στην Ηλιαχτίδα, στα παιδιά, γιατί όλο αυτό είναι για αυτόν τον καλό σκοπό. Και όταν βοηθάμε νιώθουμε κι εμείς πάρα πολύ μεγάλη χαρά για όλο αυτό που... αυτό το λίγο τουλάχιστον που μπορούμε να προσφέρουμε ο καθένας με τη σειρά του. Ναι, γιατί να πούμε βέβαια ότι είναι ο σύλλογός σας... πολύ βασικό. Είναι σύλλογος, Παγκρίτιος σύλλογος, τόσο γονιών όσο και φίλων παιδιών. Παγκρίτη. Έτσι, ο Παγκρίτιος σύλλογος, ναι, τόσο γονιών όσο και φίλων παιδιών με νεοπλασία. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το λέω και το ξαναλέω, γιατί καταγράφουμε πολλές φορές τη δράση σας και μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, εκεί που φιλοξενούνται και πολλά παιδιά και δίνουν τη δική τους την μάχη, να ξέρουν ότι θα βρουν με ζεστά χαμόγελα. Βέβαια, εννοείται. Πάνω απ' όλα πρέπει να είναι η αγκαλιά μας μεγάλη, η αγκαλιά μας ανοιχτή, να δίνουμε χαρά στα παιδιά όσο μπορούμε και όσο ο καθένας μπορεί να το αντιληφθεί. Mm-hmm. Θέλουμε να δίνουμε χαρά αυτό, γιατί τα παιδιά πρέπει να είναι πάντα χαρούμενα. Ό,τι και να περνάνε πρέπει να είναι πάντα χαρούμενα. Έτσι. Και αυτός είναι και ο σκοπός της Ηλιαχτίδας, να βοηθάμε και να είναι χαρούμενα τα παιδιά. Πέρα από το μπαζάρι, το χριστουγεννιάτικο μπαζάρι λοιπόν, και τις δημιουργίες που βλέπουμε ήδη στους δέκτες μας, κυρία Κουρουγιαβούρη, ετοιμάζεται να φανταστώ έτσι και μικρές γιορτούλες με τα παιδάκια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Φυσικά, θα πάμε με δώρα όπως κάθε χρόνο.
Θα πάμε με τα δώρα μας, με τα χαμόγελά μας, για να τους δώσουμε λίγο φως κι εμείς στα σκοτάδια που περνάνε όλες αυτές τις μέρες που είναι όλα τα παιδιά μέσα. Κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης σε ό,τι έχει να κάνει και με δώρα, παραμύθια, έτσι παιδικά δωράκια, τα οποία έγινε έτσι έκκληση να έρθουν προς τα εκεί, δηλαδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο, έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχει γενικότερα μεγάλη ανταπόκριση και εδώ που έχουμε έρθει στον Άγιο Τίτο, γιατί είναι η πρώτη χρονιά που ήρθαμε εδώ, έρχονται, δηλαδή μας ψάχνουν, έρχεται ο κόσμος να μας στηρίξει, να στηρίξει την Ηλιαχτίδα, να στηρίξει το έργο της Ηλιαχτίδας που είναι ξεκάθαρα για τα παιδιά και μόνο για τα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ και συγκινητικό και είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό, πάρα πολύ ωραίο, και εμείς παίρνουμε πολύ πολύ μεγάλη χαρά που μπορούμε και βοηθάμε έστω αυτό το λίγο που μπορεί ο καθένας μας. Έτσι. Και φυσικά, γιατί ο εθελοντισμός είναι πολύ σοβαρός. Είναι πολύ σοβαρός ο εθελοντισμός και να μπορούμε να προσφέρουμε. Αν ο καθένας μπορούσε να μπει στο τρυπάκι του εθελοντισμού, η ικανοποίηση που νιώθουμε ότι βοηθάμε σε οτιδήποτε είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Και νομίζω ότι θα μας δώσει και σε όλους και όλους εμάς μεγαλύτερη χαρά αν επιλέξουμε κάποια από τα δώρα που έχουμε να κάνουμε αυτές τις ημέρες να είναι από συλλόγους όπως εσείς, που ξέρουμε ότι τα χρήματα θα πάνε σε συγκεκριμένο σκοπό. Κάποια από τα δωράκια μπορούν να είναι εκεί, είτε ακόμη και ένα εφήμιο για μας τους ίδιους. Θα πάρουμε ένα μπρελοκάκι από αυτά που βλέπουμε τώρα στις οθόνες, να το βάλουμε στα κλειδιά μας και να θυμόμαστε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δίνουν μία μάχη τεράστια. Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Και καλό θα είναι όλος ο κόσμος, από όλους τους συλλόγους, όχι μόνο από το δικό μας, από όλους τους συλλόγους, έστω να παίρνει ένα πράγμα, γιατί οι σύλλογοι όλοι κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια και οι εθελοντές δίνουν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να βγει αυτό το παζάρι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα που βγαίνει. Ποιες ώρες είναι ανοιχτό? Δίνουμε πολύ μεγάλο αγώνα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είστε και αρκετές ώρες. Το παζάρι μας είναι ανοιχτό. Ναι, ναι, είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Καθημερινά λοιπόν, στην πλατεία του Αγίου Τίτου. Καθημερινά, καθημερινά. Ακριβώς. Ωραία. Θα σας συναντήσουμε λοιπόν, γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ. Όποτε θέλετε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτά τα όμορφα που κάνετε και ξέρετε, μέσα από την εκπομπή προσπαθούμε καθημερινά να φιλοξενούμε συλλόγους και φορείς όπως εσείς που κάνουν αυτό το πολύ σημαντικό έργο τις ημέρες αυτές, όλο το χρόνο, αλλά αυτές τις μέρες νομίζω ότι επιβάλλεται ένα παραπάνω να τα βγάζουμε προς τα έξω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Καλή χρονιά με υγεία σε όλους. Αμήν. Καλή χρονιά και καλή δύναμη. Κυρία Κουρουγιαβούρη, σας ευχαριστούμε πολύ όλους και όλους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια.